διότι η υπήρξη αφορική, αφού με 300 του καλυμμανούς νεκρούς και τραυματίες και με 70 του κόσμου σκοτωμένους και 150 τραυματίες, γράφει το επίλογο στη σύνταξη των Αγαρινών. Αποτείουμε φόρο τιμή στα γενναία παλικάρια της Κρήτης, σε όλα τα εθνωτικά σώματα και στο στρατό, που όλοι μαζί με τους χριστιανούς πάλιξαν και κέρδισαν την νίκη. Η 4η Νοεμβρίου, η κατηγιασμένη μέρα του πλευράς και λοιπόν στιγμικών κατά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αΐνης του Χρήστου Καρπουνάγια, φωτεινό κατηγόνο σε μεγαλείο, ήταν η κατάληψη μιας πορείας ανθρώπων με διαχρονικά αδούλωτο φρόνημα, με πάθος για προκοπή, με φρόνημα παιδείας, με διάθεση ηλικίας, που όμορφα τις χώρες της Ευρώπης, ως αγωνιστές, ως λόγοι, ως πραγματευτάδες, φέροντας πλούτο στην πατρίδα τους. Το μαρτυρούν τα εξακουστά αγωγικά, οι μεταναστευτικές υπηρεσίες, τα περίφημα σχολεία, οι πολυάρτητες επενδέτες από το Μανούσι, τον Τραπατζή, τον Κουκουλίδη, τον Ιωαννίδη, τον Τσιστόπουλο και τον Τζίπο, έως τους σύγχρονους Παπαγεωργίου και Παπανικολάου, που καταξιώνουν τις σιάδες τους στο Πανελλήνιο, όσο είναι και το μάτι. Πέρασαν 112 χρόνια από τη λαμπροφόρα εκείνη μέρα. Ο εορτασμός νομίζω απαιτεί να ανάψουμε τη λαμπάδα των αναμνήσεων από το άσπρο στο εκείνο φως και σκέψη και ψυχή να νιώσουμε με την εθνική εκείνη πίστη των προγόνων μας. Μάλιστα στους καιρούς μας είναι επιτακτικό, καθώς βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Δεν βιώνουμε απλά μια κοινωνική ή πολιτική ή κοινωνική